τώρα στα πιο δυσάρεστα. Λεωνίδας Κωστόπουλος μαζί μας για μια ενημερωτική συζήτηση όπως πάντα. Ο πρόεδρος των φοροτεχνικών της περιοχής μας. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Κωστόπουλε. Μακάρι να αντέξουμε στην επόμενη περίοδο. Και ας είναι και καλά. Έχω την εντύπωση ότι η ευχή αυτή γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Αυτά τα χρόνια πολλά. Δεν ξέρω πώς θα μας αφήσουν ακόμη. Έτσι όπως το πάνε. Διάβασα σήμερα αφορολόγητο για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Διάβαζα πέφτει κάτω από τα 400 ευρώ η κατώτατη σύνταξη. Ο κύριος Αλεξιάδης επίσης είπε ότι ό,τι δεν δηλωθεί στο περιουσιολόγιο θα κατάσχεται. Με τη σειρά ο λόγος εσάς. Ακούμε τόσα πολλά κάθε μέρα που δυστυχώς έχουμε χάσει το λογαριασμό. Κάποια από αυτά έπρεπε, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως, θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα κάτω από την πίεση των προαπαιτουμένων προσπαθούν να εφαρμόσουν στη δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία πάρα πολλά πράγματα τα οποία... Ναι, κύριε Κωστόπουλο, αλλά έχουμε όλοι και την κυρία Μέρκελ, την ακούσαμε πριν από λίγο, να λέει ότι δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα πετύχει το πρόγραμμα. Θα δούμε. Πάντως για να σας πω την αλήθεια, επειδή η αλήθεια είναι κάπου χάνεται στην πραγματικότητα, τίποτα δεν πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο. Αυτό έχει φανεί και μέσα από μια ιστορική πορεία, όχι μόνο των τελευταίων ετών και παρελθόντων ετών. Δηλαδή οι ξένες δυνάμεις ποτέ δεν φρόντιζαν για το καλό μας. Και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε να κάνουμε με δανειστές, οι οποίοι όχι μόνο θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους, θέλουν να στεγνώσουν και τη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πασιφανές με τη σωρία των μέτρων τα οποία έρχονται. Βλέπουμε το εισόδημα των Ελλήνων έχει φτάσει από ό,τι διάβαζα σήμερα σε μια μελέτη και δεν χρειάζεται να το δούμε στη μελέτη, το διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι, στα επίπεδα πρώτου ευρώ, στο 2001. Καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε ολοταχώς πίσω. Με τη μόνη διαφορά ότι τότε η αγοραστική δύναμη ήταν πολύ μεγαλύτερη για τον Έλληνα, έτσι. Διότι δεν υπήρχαν τόσοι φόροι, ότι ο αριθμός ήταν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η χώρα είχε μια μεγαλύτερη αυτονομία διότι μπορούσε να δημιουργήσει ένα πληθωρισμό χωρίς να έχει συνέπειες. Σήμερα αυτό εκλείπει. Βλέπουμε ότι όταν με τα μέτρα τα οποία θα έρθουν περικόπτουν συντάξεις. Είδαμε σήμερα ότι πια, το ξέρουμε καιρό αυτό, το κράτος δεν θα καλύπτει πολλά από τα επικουρικά ταμεία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό που ακούσαμε ότι η κατώτατη σύνταξη θα είναι κάτω από τα 400 ευρώ. Στην ουσία αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι κάτι να το εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί αυτό μας βλέπει και ηλικιωμένος κόσμος, ο οποίος ακούει και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Λοιπόν, θα χαθούν τα λεφτά του? Όσοι είχαν μέχρι τώρα διασφαλίσει να πάρουν σύνταξη στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που προβλεπόταν στη 15ετία, ενώ μέχρι τώρα ήταν 486 ευρώ, αυτή τη στιγμή 392 και κάτι ψηλά. 392,70. Με μια απόφαση που βγήκε χθες το βράδυ από τον κύριο Χαϊκάλη, βλέπουμε ότι αμέσως συρρυκνώνεται σαν πρώτη εφαρμογή το εισόδημα. Αυτό θα ισχύσει και αναδρομικά για όσους παίρνουν ήδη την κατώτατη σύνταξη ή για τους από εδώ και στο εξής? Θα ισχύσει από 1η-1η 15 και ύστερα. Για όσους δηλαδή κατοχυρώνουν δικαίωμα, ναι, από 1η-1η 15. Και αυτό όχι δεν για αυτούς που παίρνουν σήμερα την κατώτατη όχι, σύνταξη. Όχι, είναι αυτοί οι οποίοι, μάλιστα, θα είναι από 1η-1η. Να το δούμε όμως κιόλας. Πρέπει να το δούμε. Έτσι, μπράβο. Να το δούμε. Να κρατάμε και καμιά πισινή. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει αναδρομικά. Διότι όταν εδώ θα έρθει ο εφαρμοστικός προς ψήφιση, μπορεί δηλαδή να λέει άλλα. Ο παππούς και η γιαγιά που παίρνει την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ εδώ και 10-15 χρόνια. Ο παππούς και η γιαγιά, Δημήτρη, περιμένουν εν αγωνίως να συνεννοηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει μια απόφαση τι θα κάνουν και στο οικονομικό κομμάτι. Επειδή όμως τρέχει η καθημερινότητα. Α, μην το λέτε αυτό. Τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια άλλη υπόθεση που την κοινωνία έξω δεν την αφορά ως ένα σημείο καθόλου. Εδώ ασχολούμαστε διαρκώς τόσο καιρό
με τα μακροοικονομικά και έχουμε παρατήσει τη μικροοικονομία, δηλαδή τα νοικοκυριά. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο μέσος αυτή τη στιγμή πολίτης αυτής της χώρας, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει, διότι όλοι λείπουν, μην το ξεχνάμε αυτό, έχουν απαρνηθεί αυτή τη στιγμή, δεν διαβάζει κανείς εφημερίδες, δεν βλέπει τηλεόραση. Ναι, στεναχωριούνται όλοι. Ναι, άλλοι σε παραλίες, σε βουνά θα επιστρέψουν πίσω. Και βλέποντας όλα αυτά το Σεπτέμβριο να έχουν γίνει πραγματικότητα στη ζωή τους, τότε θα επικρατήσει... Πώς φτάσαμε εδώ. Ναι, η δυσφορία πια θα είναι εμφανής. Δεν μπορεί αυτό το σκληρότερο μνημόνιο που έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα να εφαρμοστεί, διότι θα καταρρεύσει συνολικά η κοινωνία. Είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα. Να έρθουμε λίγο στο διατάφτα. Να έρθουμε. Στο διατάφτα είναι και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Στο ακόμα πιο διατάφτα. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθουν κάποια μπιλετάκια στα σπίτια όλων μας. Μπορούμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι να περιμένει. Θυμάστε τι λέγαμε την προηγούμενη φορά για τον Έλφια. Πολύ καλά. Ότι από τον Οκτώβριο θα αρχίσει η πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία του Φεβρουάριο. Τώρα τέλος Αυγούστου θα πρέπει να δοθεί η δόση για τη φορολογική δήλωση. Αμέσως μετά το Σεπτέμβριο και μετά το Νοέμβριο. Έχουμε επίσης να δώσουμε ταυτοχρόνως ασφαλιστικές εισφορές ως συνεπαγγελματίες. Έχουμε να δώσουμε προς το τέλος του χρόνου τέλη κυκλοφορίας. Οι αγρότες, οι οποίοι αυτή την εποχή ήρθαν στα γραφεία μας και κάνουν φορολογικές δηλώσεις, είχαν προκαταβολή 27,5% επί του φόρου που τους βγήκε. Δυστυχώς αυτό 55. Ανατρέπεται αυτό. Στο και από... 55 πάει λέω. Πάει στο 55. Δηλαδή θα βγουν καινούργια εκαθαριστικά που θα κληθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν επιπλέον ποσά. Και όταν θα προχωρήσουμε στην πορεία και θα δούμε να αξιομειώνονται οι εισφορές του ΟΚΑ στο διπλάσιο ή και στο τριπλάσιο από ό,τι δίνουν μέχρι σήμερα, δηλαδή στην πραγματικότητα θα εξομοιωθούν με τις συντάξεις του ΟΑΕ, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν καταρρεύσει, ειδικά του ΟΓΑ και του ΟΑΕ, και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορεί να δίνουν συντάξεις, με τις μελέτες που υπάρχουν μέχρι τώρα, πρέπει να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αλλιώς δεν βγαίνουν πέρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το πετρέλαιο στους αγρότες θα τριπλασιαστεί, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ουσία αυτή τη στιγμή καταργείται και θα πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνουν στο τριπλάσιο. Και όταν θέλουμε το προλογίνη τομέα να είναι ο πυλώνας, γιατί δεν έχουμε και πολλάδα, ο πυλώνας στήριξης για να μπορέσουμε να πάμε κάπου παραπέρα και τον καταστρέφουμε, και έτσι δεν θα έχουμε προοπτική. Δηλαδή η ανάπτυξη πια είναι φρούδα ελπίδα. Αυτό που είχαμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, λίγο πριν την ψήφιση του μνημονίου, ότι η εξίσωση του φόρου πετρελαίου καταργείται, θα ισχύσει εν τέλει. Από ό,τι είδαμε, δεν θα ισχύσει. Δηλαδή θα έχουμε... Μ' αρέσει η κουβέντα με τον Λεωνίδα, Δημήτρη. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Στα προαπαιτούμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, περιλαμβάνονται η έκδοση εγκυκλίων για τη σταδιακή κατάργηση των επιστροφών φόρου στο ντίζελ των αγροτών. Ένα. Η κατάργηση της προνομιακής φορολόγησης αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Δύο. Οι αλλαγές στις 100 δόσεις, το είχαμε πει και την άλλη φορά, κύριε Κωστόπουλε. Η εφαρμογή των αλλαγών στην νομοθεσία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε πολλά, όπως καλή ώρα η δήλωση του κύριου Αλεξιάδη σήμερα, δεν δηλώσεις στο περιουσιολόγιο αυτά που έχεις. Καταρχάς, να σας πω λίγο κάτι. Στο περιουσιολόγιο, τι να δηλώσουμε πάλι. Όλα είναι καταχωρημένα και καταγεγραμμένα. Εάν κάποιοι έχουν λεφτά στο εξωτερικό ή στα σεντούκια, αυτά μπορούν να τα βρουν με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται πάλι να ξαναδηλώσουμε τα ίδια πράγματα. Και πόσο μάλλον όταν δεν έχει προχωρήσει το κτηματολόγιο. Ας προχωρήσουν το κτηματολόγιο να καταγράψουν την πραγματική περιουσία που υπάρχει στην Ελλάδα και μη στρέφονται πάλι να ζητήσουν τα ρέστα στους ιδιώτες. Και να λέει τώρα ο κύριος Αλεξιάδης, που δεν έχει ακόμη αυτό το πράγμα γίνει συγκεκριμένο, σκέφτομαι, λέει, όλα αυτά που υπάρχουν
να τα εισάγω σε μια φόρμα και εσείς θα βλέπετε αν έχετε τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, οτιδήποτε και θα βάζετε ένα χ δίπλα ότι τα έχετε. Εάν δεν τα έχετε, θα κινδυνεύετε με ποινή κατάσχεσης. Μα τι λέμε τώρα, αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία συνταγματική έννοια. Δηλαδή, εάν δεν δηλώσει ένα πράγμα, θα σου κατάσχει το αυτοκίνητο. Για να καταλάβω, κάποιος που είναι μισθωτός, καταγεγραμμένα μισθωτός, όχι μαύρη εργασία κλπ. Ναι. Και παίρνει 700 ευρώ το μήνα. Και του περισσεύουν κάθε μήνα 200 ευρώ. Χαλάει όλα τα υπόλοιπα και του περισσεύουν. Έστω ότι του περισσεύουν, που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέω εγώ του περισσεύουν τώρα. Και δεν τα βάλει στην τράπεζα και τα κρατήσει σε σεντούκι. Θα είναι παράνομος. Δεν υπάρχει παρανομία. Δεν ξέρω να δει στο μυαλό κάποιον πού έγκυται η παρανομία. Δηλαδή όλα πρέπει πια. Μα έχει καταγραφεί ότι τα παίρνει αυτά τα λεφτά. Αυτό εννοώ. Το ότι θα πρέπει να τα δηλώσει. Αυτό συνδέεται με την άλλη ανακοίνωση. Αυτή ήταν η πρωινή, έγινε μια απογευματινή. Αφορολόγητο για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Και αυτό πρέπει να το. Παντρεύονται όλα μαζί. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή όμως να μην ρίχνουμε φωτοβολίδες. Για να έχεις πλαστικό χρήμα όμως, το χρήμα πρέπει να το έχεις στην τράπεζα. Αυτό λέμε τώρα. Αλλά έτσι όμως ρίχνουμε φωτοβολίδες. Διότι δεν έχουμε ένα σχέδιο να καθίσουμε κάτω, να το επεξεργαστούμε και να πούμε ρε παιδιά, αυτό το πράγμα σε βάθος 5 ετών, 10 ετών θα το εφαρμόσουμε έτσι όπως έχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, καταρχάς έχουμε μπροστά μας ένα σωρό προαπαιτούμενα που θα πρέπει με τα χρήματα τα οποία θα έρχονται στην πορεία του χρόνου να τα ψηφίζουμε και να εφαρμόζουμε. Πώς θα κάνεις ένα σχέδιο όταν θα πρέπει ένα σωρό προαπαιτούμενα τα οποία στην πραγματικότητα δεν εξαρτώνται από σένα. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να νομοθετήσει διότι της επιβάλλονται πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι η απέτηση των δανειστών είναι και ο πρόεδρος της Ελστάτ να ορίζεται από αυτούς και η Γενική Γραμματέας Εσόδων πια αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες, θα μπορεί να εκδίδει πια και υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή καταργούν στην ουσία το νομοθετικό έργο. Πάνω σε αυτό που λέτε, σήμερα διέρευσε ένας διάλογος ανάμεσα σε κυβερνητικά υψηλόβαθμα στελέχη και δημοσιογράφους σχετικά με το θέμα των εκλογών. Και ρωτάνε τώρα οι δημοσιογράφοι τα κυβερνητικά στελέχη. Πάτε για εκλογές. Δεν φοβάστε ότι θα θέσουν βέτο οι εταίροι? Και λένε, όχι, δεν φοβόμαστε. Άλλωστε, ενδεχομένως θα το επιθυμούν κιόλας. Μα ο κύριος Σόιμπλε λέει. Ο κύριος Σόιμπλε λέει, το επικρίνει κιόλας. Δηλαδή, ακόμη και στο θέμα των εκλογών. Τώρα δεν μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ακόμη και στο θέμα των εκλογών πρέπει να πάρουμε την άδεια, κύριε Κωστόπουλε, για το αν θα τις κάνουμε ή όχι. Δυστυχώς γίναμε μια νεοαρπικία. Το έχουμε πει κι άλλες φορές, κύριε Ζαχαρόπουλε, που δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Γιατί όταν σήμερα ο κύριος Αλεξιάδης βγαίνει και λέει το εξής, ότι θα στραφώ στον κύριο Σόιμπλε να πάρω τεχνογνωσία για να καταπολεμήσω τον φοροδιαφυγή. Την έχουμε την τεχνογνωσία. Την έχουμε. Δεν χρειάζεται να αμυνθούμε σε κανένα Γερμανό ή σε κανένα Αυστριακό. Πρέπει όμως να έχουμε θέληση να το κάνουμε. Γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, δεν έχουν δώσει ούτε ένα όνομα από τις λίστες του μεγάλου πλούτου και είναι ακόμη στις διαπραγματεύσεις με τράπεζες του εξωτερικού. Και λένε ότι πρέπει να διασφαλιστούν βέβαια και τα συμφέροντα και των ξένων τραπεζών και τα δικά μας συμφέροντα. Μα πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή λέμε λόγια διαρκώς χωρίς να γίνεται τίποτα. Πώς θα εμπεδωθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης στον κόσμο? Γιατί όλοι μας, μέσα μας, αισθανόμαστε αυτή την εποχή ότι μια τεράστια αδικία. Και όταν επιβάλλουμε τέτοια νομοθετήματα. Έχει βεβαιωθεί ο κόσμος, κύριε Κωστόπουλε, ότι αυτό το περιδικαίου αίσθημα. Δύσκολο. Δηλαδή τώρα τα μνημόνια όπως έχουν κατασταλάξει και θα έρθουν και άλλα στην πορεία που θα πρέπει να τα εμπεδώσουμε και να τα εφαρμόσουμε, ποιον υποστηρίζουν? Τους μικρούς και τους μεσαίους? Όχι βέβαια. Το μεγάλο πλούτο υποστηρίζουν. Γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά θα μας οδηγήσουν κάπου. Όταν δένουμε τη χώρα για 35 χρόνια. Και δεν είναι τρία χρόνια, είναι που θα παίρνουμε τα δάνεια. Αλλά θα πρέπει να τα αποπληρώνουμε σε 35 χρόνια και θα έχουμε διαρκή μνημόνια. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει ένας πειραματικός σωλήνας που εφαρμόζουμε οτιδήποτε υπάρχει στην οικουμένη. Στο κεφάλι του Κασίδη.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και εμείς, όπως συζητάμε και με άλλες επαγγελματικές τάξεις, δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Και θα πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι εδώ είναι η ζωή μας. Δεν είναι, είναι τα παιδιά μας τα οποία δεν θα αντέξουμε να εφαρμοστούν όλα αυτά. Ήδη το εισόδημά μας μειώνεται διαρκώς. Μας επιβάλλονται μέτρα τα οποία θα ποινικοποιείται η ζωή μας. Και στο τέλος τι θα γίνει. Θα κινδυνεύει. Κάθε φορά θα ξυπνάμε το πρωί και θα σκεφτόμαστε το ένα και το άλλο. Το είπατε και προηγουμένως. Το ρωτάω για μια ακόμη φορά, χάριν, μάλλον λόγω της κουβέντας, πρέπει να επισημανθεί. Έχει καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει? Όχι, δεν έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ή λόγω διακοπών στα μπάνια του λαού που γίνονται όλα, δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμη? Στο βάθος έχει ένα αδιόρατο. Ή έχουμε αυτή την αναβλητικότητα, άστο λίγο ακόμα μωρέ και θα δούμε που θα πάει. Ναι. Πάντως εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχει καταλάβει το τι έρχεται από το Σεπτέμβριο και πέρα. Απλώς έχει έτσι μια... Το έχω εδώ τι έρχεται, ναι. Κύριε Κωστόπουλε. Φαίνεται ότι έχουμε είδηση, Γιώργο. Το έχω. Κύβο Σερίφθη λέει το ρεπορτάζ. Εκλογές το Σεπτέμβριο ψήφισε το Μαξίμου. Έτσι τα λύνουν τα προβλήματα. Τώρα και τι θα αλλάξει με τις εκλογές? Το θέμα είναι τώρα πώς θα πάμε σε εκλογές. Θα πάμε σε εκλογές ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Γιώργο, όπως διαβάζω εδώ. Ότι ο κύριος Φλαμπουράρης το είπε ξεκάθαρα στη δήλωση που παίξαμε πριν από λίγο. Ότι εγώ θέλω 162. Αν δεν έχω 162, είμαι υποχρεωμένος να πάω σε εκλογές. Οπότε επιβεβαιώνεται και ο κύριος Κότσιας που έλεγε, προσπαθούν από την κυβέρνηση να ρίξουν το φταίξιμο για τις εκλογές σε αυτούς που δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Και όπως διαβάζουμε εδώ, Γιώργο, να πούμε ότι τα τρία πιθανότερα σενάρια είναι ή στις 13 ή στις 20 ή στις 27 Ιανουαρίου, αυτό που ακούγαμε από το πρωί δηλαδή σήμερα. Και βάζοντας μάλιστα και σχόλιο δίπλα, το αργότερο στις 27, ναι. Το πιθανότερο στις 20, εξπρές εκλογές στις 13. Ναι. Εντάξει, θα πάμε πάλι ολοταχώς προς τα πίσω. Και επειδή πολλά πράγματα από τα μνημόνια δεν θα εφαρμόζονται στην ώρα τους, θα ξαναρθούν πάλι οι ξένοι, θα μας επιβάλλουν. Μα η Μέρκελ είπε ότι δεν είναι σίγουρη ότι το πρόγραμμα θα πετύχει. Ναι. Εξάλλου η Γερμανική Βουλή την Τετάρτη, από ό,τι νομίζω, θα ψηφίσει. Και το είπε και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, ότι εκλογές σημαίνουν τέταρτο πρόγραμμα. Χωρίς καν να έχει εφαρμοστεί το τρίτο, έτσι. Ναι, αλλά πότε θα τελειώσουμε τα προγράμματα? Έχουμε ακόμα. Δηλαδή θα φτάσουμε στο καταρχήν στάδιο... δεν εφαρμόζουμε προγράμματα. Θα φτάσουμε στο στάδιο με τα δάνεια της ανεξαρτησίας του 1821 που τα που πληρώσαμε το 1974. Εκεί θα φτάσουμε. 150 χρόνια, μια χαρά ήταν. Αυτό πάει τη χώρα ολοταχώς προς τα πίσω και δεν δημιουργεί κανένα υπόβαθρο και βάση για επενδυτικές προσπάθειες στη χώρα. Οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αντέξουν άλλο. Είναι θέμα χρόνου πότε θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι τους. Και θα πρέπει επιτέλους να αφήσουν τα παιχνίδια και να ενδιαφερθούν για τα απλά προβλήματα του κόσμου, που είναι πάμπολα. Αυτό ξέρω εγώ να πω. Και όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια και άλοθη και εξηλαίωση και οτιδήποτε άλλο. Ο φορολογούμενος που έρχεται στο γραφείο σήμερα, εάν χρησιμοποιούσαμε την εμπειρία σας την επαγγελματική για να καταγράψουμε τον παλμό των ανησυχιών, των οικονομικών ανησυχιών του πολίτη, γιατί ανησυχεί περισσότερο απ' όλα? Ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών του περισσότερο. Ανησυχεί βέβαια και για τον ίδιο, αλλά αυτό που βλέπω χρόνο με το χρόνο είναι ότι το εισόδημα περιορίζεται δραματικά. Σήμερα είδαμε ότι θα υπάρχουν και απαλλαγές σε όσους χρωστούν μέχρι 20.000 και έχουν βρεθεί, λέει, 30 με 35.000 που έχουν μηδενικό εισόδημα ή δεν έχουν κανένα σπίτι. Μα αυτοί είναι οι άστεγοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν όλο αυτό το... υπάρχει αυτό το φαινόμενο, είναι άστεγοι. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος ο οποίος υποφέρει και χρειάζεται βοήθεια.
Όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας γονέας που έχει 2-3 παιδιά και τα συντηρεί με τη σύνταξή του μέσα στο σπίτι. Και ίσως είναι ένας από τους λόγους που δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε γενικευμένη κοινωνική έκρηξη λόγω αυτού του πράγματος. Η σύνταξη του παππού. Με τη σύνταξη του παππού. Η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς που ουσιαστικά συντηρεί τα παιδιά και τις οικογένειες των παιδιών. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και φοβούνται να μην χαθεί η σύνταξη, οπότε γι' αυτό κάθεται και ο κόσμος στο σπίτι, έτσι. Ναι, ναι. Δυστυχώς φοβούνται οι άνθρωποι. Ζούμε όλοι κάτω από ένα καθεστώς φόβου και όταν φοβάσαι, το μυαλό σου και η σκέψη σου περιορίζεται. Γιατί λες, καλά είμαι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, έχει ο Θεός αύριο. Και φοβάσαι, μην πάθεις και χειρότερα. Και μαζεύεσαι. Ναι, και μαζεύεσαι. Αλλά και, και όσο μαζεύεσαι, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Ο θυμός βράζει όμως μέσα. Ωραία. Και θα πρέπει να πάρουν όλοι τις ευθύνες γι' αυτό. Ωραία, για να το κλείσουμε, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε για τους φορολογούμενους, προς τους φορολογούμενους, εν ώψη και των ερχόμενων και της επόμενης περίοδου, καθώς όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ δύσκολη η περίοδος, τι θα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να μην έχουν τουλάχιστον περαιτέρω κυρώσεις στα φορολογικά του ζητήματα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας πρέπει να καθίσει και να σκεφτεί παραπέρα πράγματα για τη ζωή του και να μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα έλεγχο στα οικονομικά του, να δει πού πάει. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα δημιουργηθούν και άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη και όσοι κάναν ρυθμίσεις δεν θα μπορεί να τις βγάλουν πέρα. Γιατί θα είναι προαπαιτούμενο να πληρώνουν και τους φόρους τους για να είναι στη ρύθμιση. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει κόσμος που ακόμη δεν έχει έρθει να κάνει τις φορολογικές δηλώσεις. Το έχω πει κι άλλη φορά, εμείς οι συνάδελφοι όλοι έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Παρακαλούμε επίσης και έχουμε στείλει επιστολές που θα δημοσιευθούν αύριο μεθαύριο προς τα ανάλογα υπουργεία που ζητάμε επιπλέον παράταση του χρόνου. Γιατί οι δηλώσεις πια δεν βγαίνουν. Βγήκε κυβερνητικό στέλεχος σήμερα και είπε ότι πρέπει να υπάρξουν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τα όρια που έχουν τεθεί για να μπορούμε να στέλνουμε τις φορολογικές δηλώσεις με άμεση απόρρεια να χάνονται χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Ανοίγει το σύστημα 1 Φεβρουαρίου, κλείνει 30 Ιουνίου. Άνοιξε μέσω όλων αυτών των γεγονότων το σύστημα στην πραγματικότητα προς το τέλος Μαΐου και μας ζητάνε εν μέσω θέρους να τελειώσουν οι δηλώσεις 31 Αυγούστου. Μάλιστα. Πρέπει ο κόσμος πάντως να σκεφτεί σοβαρά κάποια πράγματα και θα πρέπει όλοι με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε στην όλη αυτή λέλαπα η οποία έρχεται επάνω στο κεφάλι μας. Γιατί κάθε χρόνος που θα περνά θα είναι και χειρότερος και πιο επιβαρυντικός. Ωραία. Κύριε Κωστόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα θερμά για το σχόλιο και το ρεπορτάζ. Όπως βλέπεις και εσύ από το κακό στο